Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Φάνη Μπολέτσι και Ασημίνας Χατζιανδρέου, με τους δύο παίκτες να έχουν έναν έντονο διάλογο μπροστά στις κάμερες. Για άσκοπη επίθεση τον κατηγορεί η παίκτρια των κόκκινων. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια προσπάθεια για τους παίκτες του Survivor 2024 ξεκινά σήμερα, Κυριακή, 28 Ιανουαρίου. Όπως φαίνεται όμως, ο Φάνης Μπολέτσης και η Ασημίνα Χατζιανδρέου έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Μαχητές και διάσημοι ρίχνονται στη μάχη για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, όμως κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος ο Φάνης χτυπάει σε ένα από τα εμπόδια και πέφτει στο έδαφος, δείχνοντας τραυματισμένος. Αντί ουσιαστικά να με ρωτήσει πως είμαι, πήγε να ζητήσει πέναλτι και θεώρησα ότι είναι ντροπή της και της το είπα, δηλώνει ο παίκτης της μπλε ομάδας στην κάμερα του reality επιβίωσης. Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε την Ασημίνα να κλαίει και τον Αλέξη Παπά να ρωτάει τον αντίπαλό του, γιατί την έκανες να κλάψει την κοπέλα. Η Ασημίνα από την πλευρά της έκανε λόγο για άσκοπη επίθεση του Φάνη, που όπως είπε, δεν έπρεπε να την κάνεις ή μάλλον είχες λόγο να την κάνεις. Τα κλάματα της Ασημίνας έγιναν θέμα συζήτησης στην καλύβα των μαχητών, με την Κατερίνα Δαλάκα να παίρνει θέση και να γίνεται ασπίδα για τη συμπαίκτριά της, λέγοντας θα πάρουμε και την άδεια από τους μαχητές για το αν θα κλάψει κάποιος. Η συζήτηση συνεχίστηκε στο Συμβούλιο του Νησιού, με τον Φάνη να σχολιάζει πως από την αρχή του Survivor έχει δεχθεί επιθέσεις από τον Αλέξη Παπά και την Ασημίνα, με τους υπόλοιπους παίκτες να αφήνουν αιχμές για συνωμοσία από την πλευρά των δύο αυτών παικτών. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.